Κάτι προσπαθούσαν κάνανε. Να κάνουν. Στέγνωνα. Στέγνωνε. Έτσι, και γινόταν, φαινόταν σαν ένα ιστό. Γι' αυτό δεν το είχαν βρει. Εγώ συνεχίζω να σοκάρουμε πάντως. Να μου επιτρέψεις. Δηλαδή, αυτό το πόσο μακριά είμαστε από τις βασικές γνώσεις, όχι από την απόλυτη γνώση. Αυτό είναι βασική γνώση. Είναι σοκαριστικό. Αυτό είναι βασική γνώση. Και είναι και ίσως και ένα μάθημα. Και, κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Αν όντως είναι οι λεωφόρες που περνάνε τα καρκινικά κύτταρα και κάνουν τις μεταστάσεις στο λεμφικό σύστημα, στις λεμφαδένες κλπ. Είναι ένας άμεσος τρόπος να κόψεις τη δίωδο, να μπλοκάρεις τη μετάσταση. Να το βρούνε μετά. Να βάλουν εκεί τουλάχιστον. Μακάρι. Να χτυπήσουν ναι, ναι, κατευθείαν εκεί τον καρκίνο για να τον τελειώσουν. Για να μην. Μακάρι. Έχει το ιατρικό επιτεύγμα είναι σημαντικό. Μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Πάντως είναι και ένα άλλο μάθημα. Ας πούμε, για αυτούς που πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, δεν συζητάμε. Λοιπόν, δεν τα ξέρουμε όλα. Στρατεία Αγγελή, Σουλτάνο. Τι λες, ο Σουλτάνο τα ξέρει όλα. Ο Σουλτάνο τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, τα θέλει όλα μάλλον. Δεν τα θέλει όλα. Αυτό έλεγα πριν και έλεγα ότι ένα μεγάλο σχέδιο να το κάνει γιατί τώρα το κάνει τη δουλειά του. Και εμείς και οι άλλες χώρες γύρω και οι άλλοι ηγέτες κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό μίλαγα πριν για την ανάγκη ψυχραιμίας. Μπορεί να έχει εμπριστική ρητορική ο Ερντογάν, να προκαλεί ο Ερντογάν κλπ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς από εδώ. Μας έλεγε συγκεκριμένα για την Αμερική. Και ναι, τώρα τι θα γίνει με τους Αμερικάνους που είδαμε ότι καταρχήν μετά το. Μέχρι που έπεσε το Αφρίν, απορρίσαμε όλοι πώς συνέβη αυτό τελικά, ενώ τα βρίσκει δύσκολα. Ποια είναι η στάση δηλαδή των Αμερικανών. Και επίσης τώρα είδαμε ότι υπάρχει και αυτή η διαμάχη και τον βάζουν στη διαδικασία να αποφασίσει τι θα κάνει με τους Ρώσους για τα S-400 ή θα συνεχίσει ως σύμμαχος και με στο ΝΑΤΟ, ναι, με τους Αμερικανούς. Θέλω να σας πω για το Αφρίν. Το Αφρίν έπεσε γιατί η τελευταία μάχη δεν δόθηκε. Δεν δόθηκε μάχη για ναι, το ίδιο, για την ίδια την πόλη. Επέλεξαν οι Κούρδοι να υποχωρήσουν. Το έχω γράψει και στην αυγή ότι ήταν μια. Ήταν καταδικασμένο το Αφρίν από πρωτού ακόμη ξεκινήσει η τουρκική εισβολή, γιατί, να μην το πολυλογούμε, είχε και το ελευθέρας από τους Ρώσους Ερντογάν, το οποίο μας πάει και για την Αμερική που ρώτησες πριν. Έχουμε μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα μια σημαντική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, Πούτιν-Ερντογάν. Όλη αυτή η φιλολογία λοιπόν για τους S-400, που δεν είναι μόνο φιλολογία, αλλά είναι ένα παζάρι εν εξελίξει, για τα F-35 αν θα του δώσουν οι Αμερικανοί, περνάει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Στο σημείο αυτό ήθελα να πω με ευχόμενο στην ταχεία απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών και με όλο το σεβασμό στο δράμα των οικογενειών τους, και επειδή ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι κρέμονται πολλές φορές από τα χείλη μας για να ακούσουν κάτι, έχω μια αίσθηση ότι θα μπορούσε αυτό το ζήτημα να μπει σε αυτή τη συνάντηση. Είναι μια αίσθηση. Είναι το Πάσχα το Ορθόδοξο που έρχεται κλπ. Δεν θέλω να καλλιεργήσουμε προσδοκίες. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Αρχίζει αυτό το πράγμα είναι και διαμορφώνεται ως αίσθηση. Δηλαδή, έθεσε το ζήτημα στη Βάρνα. Ο Ερντογάν τον είδαμε στο τέλος. Είπε: OK, άντε, πάμε να φύγουμε τώρα. Δεν απάντησε καθόλου σε αυτό. Είπε τα άλλα που είπε μέσα στο αεροπλάνο. Εγώ απάντησε κρατάω. Μέσα στο αεροπλάνο. Ναι, απάντησε μέσα στο αεροπλάνο. Στο δικό του περιβάλλον. Στο δικό του περιβάλλον έχει πει το. Ούτως ή άλλως όλο το περιβάλλον δικό του είναι. Όχι, μέσα σαφώς, και έξω από το αεροπλάνο. Σαφώς, και όταν μιλάμε για εντάξει, ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Τουρκία, γελάνε οι πέτρες και στην ίδια την Τουρκία. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν κάποια θεσμικά ζητήματα, αλλά σε τελική ανάλυση η απόφαση πιστεύω θα είναι πολιτική και δεν θα είναι δικαστική. Άρα ίσως σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, που παίζονται πάρα πολλά πράγματα, ένα λιθαράκι, ένα κομματάκι αυτή τη ιστορία βγήκε από εκεί. Κάτι από ίσως. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, να δούμε τι μήνυμα έστειλε χθες στην Τουρκία από τον Άσταθμο. Όταν η Ελλάδα υπερασπίζεται τα σύνορά της και την κυριαρχία της, άρα τα σύνορα και την κυριαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα το πράττει στη βάση του διεθνούς δικαίου και μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και υπερασπίζεται και την διεθνή νομιμότητα. Αυτό το χρέος οι Έλληνες θα το φέρουμε σε πέρας, αποφασισμένοι και ανυποχώρητοι. Αυτό ακριβώς εννοούσα, αυτό το μήνυμα που περνάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτό ότι ψυχραιμία, ετοιμότητα, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με καμία διάθεση, κανένα φοβικό σύνδρομο. Αυτό αναφερόμουν πριν όταν μίλαγα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εγώ τώρα μένω με μισό λεπτό, ναι, θα σε ξαναγυρίσω εκεί, γιατί μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σε ρώτησα και προηγουμένως. Φοβικό σύνδρομο. Μοιάζει να έχουμε φοβικό σύνδρομο.
Θα σας κάνει εντύπωση πόσες φορές, γιατί δεν γίνεται να μην τα λέμε κάποια πράγματα, πόσες φορές την τελευταία εβδομάδα έπιανε να κυκλοφορώ στον δρόμο και λόγω τηλεόρασης με κάποιους ανθρώπους, γιατί έπιανε άνθρωποι να με ρωτάνε τι έγινε, θα γίνει επιστράτευση, κινείται κάτι, θα πάμε σε πόλεμο κτλ. Υπάρχει ένα πράγμα. Μήπως αυτό καλλιεργείται, δεν καλλιεργείται από την επίσημη πολιτική ηγεσία, από κανέναν ακόμα. Μήπως καλλιεργείται μέσω διαδικτύου, μέσω των. Δεν ξέρω. Δεν θα γίνω εγώ ο τιμητής των πάντων. Αλλά όλος ο κόσμος τι ρωτάει, θα πάμε, έχουμε επιστράτευση. Κάτι τέτοιο, α πούμε. Το κέλα κατά φορά, όχι ρε παιδιά, δεν ισχύουν τέτοια πράγματα και η απάντηση είναι πάντα αυτή. Ψυχραιμία, ετοιμότητα. Ψυχραιμία, ετοιμότητα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζω δηλαδή την τελευταία εβδομάδα ειδικά πάρα πολύ. Γι' αυτό και μιλάω για αυτό το πράγμα, το θεωρώ. Αν γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κάνανε χθες την. Και το νέο αίτημα το οποίο απορρίφθηκε και έκαναν και την ένσταση και τώρα περιμένουμε σε 7 μέρες να αποκριθούν τι θα γίνει με τα δύο αυτά παιδιά. Μέχρι πού μπορεί να το φτάσει, δηλαδή μέχρι γιατί τους κρατάει τώρα εκεί, ως τι, πώς θα το χρησιμοποιήσει τώρα, γιατί κατά ψέματα το τραβάνε πολύ. Καλά, είναι σαφές ότι ένα μεθοριακό επεισόδιο συνηθισμένο έχει εξελιχθεί σε μια μείζωνα υπόθεση. Σαφώς το χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, ίσως το χρησιμοποιήσει αύριο για να δημιουργήσει ένα προφίλ για να δείξει ότι ως μεγάλος ηγέτης, όπως είπε ότι είναι και τον αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι, μπορεί να κάνει και μια χειρονομία. Βέβαια, είπε ότι δεν είμαι τόσο πιο μεγάλος από την τουρκική δικαιοσύνη. Okay, είπα την άποψή μου για αυτή προηγουμένως. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει άπειρα εσωτερικά ζητήματα. Είναι μια χώρα διχασμένη που έχει πάει σε πολλές πολεμικές περιπέτειες στην ευρύτερη περιοχή. Έχει και το εσωτερικό ζήτημα. Και το εσωτερικό ζήτημα, να σας πω ένα παράδειγμα, ήδη βγήκε χθες το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Helsinki Watch, και είπε ότι για το Αφρίν και μόνο για το Αφρίν, καμιά 500 άνθρωποι έχουν διωχθεί, έχουν παρέσει τις φυλακές για υπόθεσή τους στο τμήμα, εισαγγελικές διώξεις κλπ. Γιατί έγραψαν στο Twitter ή στο Facebook αντιπολεμικά μηνύματα. Προσέξτε, δεν μιλάμε. Τα ζητήματα λύνονται για τον Ερντογάν μέσω άπειρων εξωτερικών μετόπων. Είναι η λογική. Είναι η λογική. Πονάει χέρι, κόβει χέρι. Μιλάς, κόβω τη γλώσσα και άντε γεια σου. Πάμε και στο άλλο τώρα. Από την άλλη όμως, μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή απέναντι στους Αμερικανούς, είναι ο συνομιλητής του Πούτιν, είναι ο συνομιλητής του Τραμπ, τον Ευρωπαίο. Και το πουλάει και αυτό και εσωτερικά. Δεν βρίσκει και κλειστές πόρτες. Δηλαδή, αν ήμουν Ερντογάν, θα έλεγα όλοι μου μιλάνε. Ναι. Όλοι με δέχονται. Μια χαρά τα κάνω. Δεν είμαι απομονωμένος, μπορεί να μου τη λένε. Όχι μόνο μου μιλάνε. Αλλά μπορώ να διαπραγματεύω με όρους αν θα πάρω τους S400 και να διαπραγματεύω με και όρους αν θα πάρω F35 ή να δείχνω στον κόσμο μου. Παρ' όλα αυτά, κάτι τελευταίο. Η οικονομική κατάσταση στη χώρα του δεν είναι καθόλου καλή όμως. Πρέπει να ζορίζεται και να πιέζεται. Ήδη το ευρώ με τη λίρα είναι 1:5. Έχει πάει. Δηλαδή λένε ότι καταραίει. Από 1:4 κάτι που ήταν το φθινόπωρο. Αυτό δείχνει πολλά. Επίσης, δηλαδή τα κάνει όλα αυτά και παρουσιάζεται πολύ ισχυρός, αλλά και η πραγματική εικόνα μέσα στη χώρα. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, η ανεργία ανεβαίνει, έχει πολύ νεανικό πληθυσμό η Τουρκία. Και ίσως τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστεύω, που θα αντιμετωπίζει στους επόμενους μήνες. Πάντως, εμείς, επειδή είμαστε και μια χώρα η οποία πέρασε οικονομική κρίση, δεν συνδέουμε σε καμία περίπτωση το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων με τα οικονομικά ζητήματα και άλλου τύπου προβλήματα. Όχι. Έχουμε και άλλα μέτωπα, στρατή. Έχουμε Σκοπιανό να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες από τη Θεσσαλονίκη, για να το συζητήσουμε και αυτό. Σας διαβεβαιώνω, νομίζω το γνωρίζετε όλοι καλά, έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη στη διαπραγμάτευση. Όχι γιατί πιεζόμαστε από κανέναν, το επαναλαμβάνω, αλλά γιατί έτσι θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Θέλουμε μια λύση που θα αντέξει στον χρόνο και όχι μια λύση που θα διακινδυνεύει να καταρρεύσει πολύ σύντομα. Γι' αυτό και βάλαμε μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση και την αλλαγή του συντάγματος της γείτονος. Γιατί εμείς, φίλες και φίλοι, και το έχουμε αποδείξει αυτό, στα κρίσιμα εθνικά θέματα δεν κινούμαστε με κριτήριο το πολιτικό κόστος ή το πολιτικό όφελος, αλλά με κριτήριο το εθνικό όφελος. Θα κάνουμε όχι αυτό που ορίζει το κομματικό συμφέρον, αλλά αυτό που ορίζει το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Και έχουμε και ένα κουτιά στα τύρανα σήμερα, έτσι.
Στα Τύρινα σήμερα, ναι. Και θα ακολουθήσει μετά, αύριο δηλαδή. Η Βιέννη. Να δω τώρα τι θα πάνε να κάνουν στη Βιέννη. Να πιούν σοκολάτα και να φάνε σνίτσελ, γιατί άλλοι από εκεί πέρα. Μια χαρά τα ακούω σχέδιο. Μια χαρά τα ακούω σχέδιο. Να φάνε σοκολάτα και να φάνε σνίτσελ στη Βιέννη. Μια χαρά τα ακούω. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλη απόσταση, θέλω να πω. Γκόρνα Μακεδονία λέει: δεν δεχόμαστε. Μία λέξη μόνο στα σλάβικα, μετάφραστη, δεν το ακούμε. Και είμαστε μακεδονικό έθνος με μακεδονική γλώσσα. Ακόμα εκεί είναι. Ναι, εγώ έχω την τάση σε αυτό το θέμα ειδικά να το βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Για παράδειγμα. Παράδειγμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, μιλώντας την περσμένη εβδομάδα, μίλησε για τον όρο, χρησιμοποιήσε τον όρο Γκόρνα Μακεδονία. Ως πιθανή ονομασία. Ο Δημητρόφ, λίγη ώρα νωρίτερα, γιατί ήμασταν στα Σκόπια, 2-3 ώρες νωρίτερα, είχε πει ότι εγώ δεν δέχομαι τον όρο Γκόρνα Μακεδονία μία λέξη. Καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν δεν δέχονται αυτό, αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά η μία λέξη είναι αυτή που μπροστά από το μη βάζει το G τελικά και ας πούμε αλλάζει το πράγμα. Ναι. Γιατί... Και το βασικό επίσης είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, γιατί πολλές φορές. Ούτε αυτό το δέχονται. Ναι. Χθες όμως έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Δημητρόφ, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι ο καθένας μιλάει και ταυτόχρονα και σε ένα εσωτερικό ακροατήριο. Έτσι, και υπόθηκαν κάποια πράγματα που μένα μου έκαναν εντύπωση. Δεν λέω ότι είναι η μεγάλη αλλαγή, αλλά έχει αξία να σκεφτούμε πώς το υποδέχεται στα Σκόπια ο κόσμος εκεί αυτό. Ανοίξτε, τους είπε, απευθυνόμενος στους δικούς του ανθρώπους, και καμιά εγκυκλοπαίδεια. Από τη στιγμή που την υπεράσπιση της ταυτότητας τη φέραμε σε ένα πεδίο που η άλλη πλευρά, εμείς δηλαδή, 99. Προηγείται 99-1 από άποψη δυτικής σκέψης και φιλοσοφίας, η δική μας γλώσσα είναι αναμφίβολα σλαβική. Ας μην μιλάμε λοιπόν και μην ψάχνουμε να βρούμε την αρχαία Ελλάδα και τα γάλματα και τους Μέγα Αλέξανδρος κτλ. Όταν με το μέγαλμα του Αλέξανδρου προσπαθείτε να υπερασπιστείτε την ταυτότητα, λέει στους δικούς του, δημιουργείται πολύ μεγαλύτερη αντίσταση εκεί όπου θα έπρεπε να δώσουμε τα χέρια. Το είπε αυτό, είναι ακριβές. Ναι. Αυτό λοιπόν, ναι, γι' αυτό και το διαβάζω από μέσα. Αυτό είναι τεράστια αλλαγή, λεκτική τουλάχιστον. Δεν ξέρω ουσίας τι θα γίνει. Θα σας πω το εξής. Στην πλατεία το συγκεντρική πήγαμε, το είχε και χιόνια τώρα που ήμασταν εκεί. Είναι όντως ένα σκηνικό απερίγραπτο. Και κακόγουστο. Με ένα τεράστιο άγαλμα γύρω-γύρω, λιοντάρια κλπ. Αυτό όμως αφορά την περίοδο του Γκρούευσκι. Και νομίζω ότι αρκετοί στα Σκόπια θέλουν αυτή η περίοδο να περάσει στο παρελθόν. Υπάρχουν πολιτικές διενέξεις και συνεχίζονται στο εσωτερικό των Σκοπίων. Υπάρχει ο ρόλος του αλβανικού στοιχείου, με το οποίο επίσης είχε επαφές ο κύριος Κουριάς. Έχω την εντύπωση ότι μεγάλο μέρος του κόσμου θέλει να προχωρήσει μπροστά, να το αφήσει αυτό πίσω του. Υπάρχουν προβλήματα ανεργίας, δυσκολίες στην οικονομία. Ο κόσμος εκεί, από ό,τι κατάλαβα, θέλει, ρε παιδί μου, να ανοίξει ένα δρόμο προς την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι για αυτούς το μέλλον. Υπάρχει μετανάστευση. Αδειάζουν, φεύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και βλέπουν ότι μια διέξοδος θα μπορούσε να δοθεί με μια λογική, όπως λένε, αυτή η λύση, η αξιοπρεπής, να λύσουμε το όνομα και να πάμε παραπέρα. Το ξέρουν, το νιώθουν. Η πίεση υπάρχει. Και η πίεση μεγαλώνει. Ναι, φυσικά δεν είναι. Και τα υπόλοιπα, τα οποία φυσικά τα έθεσε και τα είπε πλέον, και μας τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός από εκεί. Βεβαίως. Γιατί σου λέει. Προθετούμενα, δεν σου θα λέει, για παράδειγμα, όπως είδαμε τώρα που πάει και ο κύριος Κοντζιάς για να συζητήσει με την Αλβανία, την ΑΟΣ. Υπήρχε μια συμφωνία η οποία πήγε τελικά και το συντοματικό δικαστήριο την κατάργησε στην Αλβανία. Και σου λέει, και δικαίως λέει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή αποφασίζουμε τώρα κάτι και μετά. Τώρα κάνουμε μια συμφωνία διεθνή, όπως λένε στη Φύρομ, και βγαίνει μετά το συντοματικό δικαστήριο και έχει την ακυρώνει. Άρα πιάνει εγγύηση. Θέλουμε λοιπόν εγγύηση. Και φυσικά απαιτούμε να υπάρχουν εγγύησεις. Υπάρχει όμως και ένα χρονοδιάγραμμα. Όλα αυτά. Όχι, χρονοδιάγραμμα το έχουν αυτοί. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, αλλά το έχουν αυτοί ή το έχουν με την συνάντηση στο ΝΑΤΟ. Όποιος καίγεται, σβήνει τη φωτιά, το μόνο μπορούμε να κάνουμε. Άλλοι βιάζονται. Το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε είναι χείρα βοηθεία για να σβήσουμε. Υπάρχει πάντως μια σύγκριση. Εγώ είμαι λίγο, δεν λέω θα λυθεί. Υπάρχει ένα τόνο αισιοδοξία. Δεν σημαίνει θα λυθεί αυτό το πράγμα. Φωτίζει και την άλλη πλευρά απλώς ο στρατής και καλά κάνει, γιατί δίνει όλα τα σημεία. Ναι, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Γιατί έχει σημασία να δούμε με ποιους συζητάς, υπό ποιες συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο και όλα ρόδινα. Πάρα πολύ στρατηγικά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα ακριβώς.